Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σμύρνης οργανώνεται το 3ο Ανταλλακτικό Παζάρι. Μαζί μας έχουμε τη Μαρίνα Δεκούλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε κιόλας και ευχαριστούμε πολύ. Φέτος έχουμε άλλο ένα μπαζάρ, ένα ανταλλακτικό μπαζάρ. Δεν είναι το πρώτο. Όχι, είναι το τρίτο που κάνουμε. Τρεις συνεχόμενες χρονιές και έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Ο κόσμος έρχεται και έχουμε και τη βοήθεια από το Δήμο. Μας στέλνει άτομα από την κοινωνική υπηρεσία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τη γειτονιά. Γιατί είναι ένα πράγμα που δεν γίνεται μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη τη γειτονιά. Και ποιος είναι ο στόχος του? Ο στόχος του είναι να μπορέσουμε καταρχήν να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη. Δεν είναι μόνο φιλανθρωπικό. Δηλαδή, θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει ότι στην εποχή που ζούμε θα πρέπει να βοηθιόμαστε μεταξύ μας. Θα μπορούμε να μοιράζουμε πράγματα. Πράγματα που δεν έχουν πλέον ανάγκη εμείς, να τα πάρουν κάποιοι άλλοι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδάκια έρχονται, αφήνουν κάτι δικό τους και ξέρουν το χαρίζουν σε ένα άλλο παιδί. Στο τέλος, βέβαια, ό,τι μένει, πάντα πηγαίνει σε ένα ίδρυμα. Και φέτος έχουμε σκοπό να τα δώσουμε στο ΠΙΚ Παβούλας. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Παναγόπουλος, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στην Γωνιά Αγάπης. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Πείτε μας καταρχήν τι είναι. Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει, είχε γίνει και πέρυσι και είχε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και συνεχίζεται και φέτος. Είναι μια πρωτοβουλία, που, μια δράση ας πούμε, που αποφασίσαμε σαν σύλλογος, γιατί βλέπαμε ότι λόγω των κοινωνικών συνθήκων υπήρχαν οικογένειες που είχαν ανάγκη και κάποιοι άλλοι που άνθρωποι μπορούσαν να προσφέρουν. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση ώστε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να έχουν ανάγκη και να πάρουν κάποια τρόφιμα, κάποια είδη πρώτης ανάγκης για τα σπίτια τους. Εφόσον βέβαια υπήρχε αντίστοιχη ανταπόκριση ανθρώπων για να τα προσφέρουν, έτσι. Οπότε υπάρχει και προσφορά και ζήτηση, έτσι. Ναι, υπάρχει, ευτυχώς δηλαδή, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν κάποια ίχνη πλέον κοινωνικής αλληλεγγύης και αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Εδώ έχουμε άλλη μία πρωτοβουλία. Εδώ πέρα κάνουμε κοινωνική κουζίνα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Έρχονται αυτοί οι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα που σας βλέπετε, όπως κάθε χρόνο. Είναι από τον άλλον άνθρωπο, από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, και αυτά εδώ πέρα είναι τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν το έργο του. Γιατί ο ίδιος δεν μπόρεσε να έρθει στη Θεσσαλονίκη φέτος. Και προσπαθούμε εδώ πέρα να δείξουμε στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μαγειρεύουμε όλοι μαζί και να προσφέρουμε ένα πιάτο φαγητό. Ειδικά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οπότε και οι άνθρωποι από το σχολείο μας σήμερα και οι άνθρωποι από τη γειτονιά θα έρθουν σήμερα να φάμε όλοι μαζί. Από το 7ο Δημοτικό και το Ανταλλακτικό Παζάρι, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.